Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εντάξει. Άξιζε τον κόπο για να μονεί. Να είσαι καλά. Ναι, δεν ξέρω αν άκουσε τον κόπο που ήρθα σε ό,τι έχει να κάνει με μένα. Θα σα πω Αλλά εγώ. Αυτό με ένα θα σου πω εγώ. Ξέρω. ξέρω Απλώ <laughs> <άπρος>, δεν <laughs> θα <ήθελα> να σε προσβάλλω. <laughs> Όχι. <Πώς πάνε. laughs> λοιπόν, έλα, βάλτε θέματα. Βάλ τα θέματα, θέματα τη ημέρα. Ποια λοιπόν. θέματα τη ημέρα. Τη αγωνιστική. Θέματα. Α, να βρούμε τώρα. Επιτόπου. Θέματα τη αγωνιστική. Γιατί πάνω απ' όλα ερχόμαστε προετοιμασμένοι <laughs> να το πούμε γι' αυτό. Εννοείται. τα είχα τα θέματα. Ωραία, θα σου βάλω εγώ. Θα σου βάλω εγώ. Έχω το σκονάκι του κι άλλου, κάτσε μισό λεπτό. Ναι, για δε. Ε, πόνσε. 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 Είναι ένα όνομα το οποίο το ακούμε πολύ συχνά τελευταία. Ναι. Τώρα το ακούμε, θα το ακούμε ακόμα πιο συχνά μετά τα ε, τι όσα έκανε στο Μάρτιο. Έχει φτιάξει το χέρι και την οδηγία. Εντάξει, κοροϊδεύει τώρα, αλλά ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ συζητηθεί. Θέλω να πω, βλέπει κανεί την πορεία του Πόνσε σε αυτή τη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ. Έβλεπε, να το πω καλύτερα, την πορεία του Πόνσε σε αυτή τη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ. Και έλεγε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί μάλλον ο Πόνσε. Πώ το έλεγε τον ο. Αναστασιάδη, πώ το έλεγε. Δεν μπορούν τα, δεν παλικάρια, μπορούν για τα παλικάρια. Για τον Παύλο Σόουζα. Έλεγε ο Άγγελο Αναστασιάδη. Για τον Παύλο Σόουζα, να τον, το τον τονίσουμε. Ναι. Δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν μπορεί το παλικάρι. <laughs> το θυμάμαι αυτό. Ήταν μετά από ένα παιχνίδι στην Αυστρία, στο Γκράτ. Τότε είχε μπει αλλαγή yeah. ο Παύλο Σόζα στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δεν είμαι ακριβώ πρόχειρο, αλλά ελπίζω να είναι σωστά τα... Okay, ναι. τα όσα έχω στο μυαλό μου. Στον κράτη με Στουρμ, με Στουρμ ήταν το μάτσο. Ναι, σε μια ήττα το yeah. Παναθυνέκου. Okay, ναι. Και είμαστε συνέντευξη τύπου yeah. και έχει μπει μέσα ο Άγγελο Αναστασιάδη. Yeah. Ήσουν εκεί, είχε πάει ήμουν Αυστρία. Εκεί, ήμουν εκεί. Έχει τελειώσει το μάτσο, έχει χάσει ο Παναθυνέκο. Yeah. Έχουμε πάει και περιμένουμε τον Άγγελο Αναστασιάδη στη συνέντευξη τύπου. Έχει έρθει, κάθεται για αρκετή ώρα έτσι. Και κάποιο μου σηκώνει το κεφάλι και λέει: δεν μπορεί το παλικάρι. Ήταν τότε ένα τραγικό μάτσο. Πώ το μετέφρασαν αυτό στον Παύλο Σόζα, Άραγε. Πώ είδε το παλικάρι στα πρωτογαλλικά. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω. Ε, αλλά θυμάμαι ότι ήταν μια τραγική εμφάνιση του Παναθηναϊκού τότε. Ο Σόζο είχε μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ξέρει, όταν έχει μια τέτοια εικόνα και ένα ποδοσφαιριστή μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και του ελληνικού στον Παόλο Παολ, Σόζα. Και έρχεται η ήττα, ε, δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτό που μπήκε αλλαγή στο 60-65, θυμάμαι αυτό το είχε μπει. Τέλο πάντων, αυτό μια που για το. Έλα, έλα, γύρισε στον Πόνσε. Α, γύρισε α, αυτή, στο ήταν πόνσε. Ιστορία, ναι. αυτή ήταν η ιστορία μέχρι τώρα με τον Πόνσε. Ναι. Αν γυρίσει κανεί τον χρόνο πίσω και πάει στην πρώτη. Πρόοδι... Όχι ίδια... όμω, πρόσεξε, όχι όμω από τον προπονητή του ή από τον ίδιο τον οργανισμό, περισσότερο από του οπαδού, για να μην σου πω κυρίω από του οπαδού των social στην ΑΕΚ. Αυτή ήταν η εικόνα, ή αν θε, αυτή ίδια. ήταν η αντιμετώπιση. Είναι διαφορετικό το τι γράφει και το ναι. τι λέει κανένα ναι. για μια εικόνα ενό ποδοσφαιριστή και διαφορετικό το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. αλλά εδώ δεν μπορεί να πει κανεί ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά γιατί η εικόνα του Πόνσε μέχρι τώρα ήταν απογοητευτική. Προφανώ δεν απέδιδε νομίζω. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ούτε ο ίδιο δεν θα το αρνηθεί αν τον ρωτήσει. Ναι. Τώρα τι έκανε λοιπόν. Ναι. Φτάσαμε μετά από ένα match κόντρα στον Άρη στο κλάν στο οποίο έχει μπει. Δεν έχει ακουμπήσει. Στο οποίο, Μάτ, η ΑΕΚ είναι καλή. Πέρα από το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ είναι καλή ε, και ο Πόνσε μοιάζει παραφωνία γιατί μπαίνει στο μάτσο και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Γι' αυτό λέω δεν έχει δεν, ακουμπήσει. Δεν μπαίνει στο ρυθμό. Πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Χάνει και το πέναλτι. Που εκεί λες ότι θα είναι μια καλή αφορμή προκειμένου να τονωθεί λίγο η ψυχολογία του. Mm. Βάζει το πέναλτι, πε ότι προκρινόταν η ΑΕΚ. Αυτό θα ήταν μια ένεση ηθικού. Και σε κρίσιμο σημείο έχει χάσει ένα πέναλτι η ΑΕΚ. Χάνει και ο Άρη με το Φετφατζίδι και το αμέσω επόμενο χτύπημα είναι του Πόνσε. Ναι. Για να μπορέσει να ισορροπήσει τη διαδικασία. Και πάλι βρίσκεται με, με μειονέκτημα πενά, Εκεί, στον μια, Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν, δεν έχει σημασία. Αυτό ε, κάνουμε μια ζωή σου, Επειδή αναφέρθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ναι. αυτό που προσπαθώ να καταλάβω μετά. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο λόγο που η ΑΕΚ Το που ίδιο προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Είναι με ποια λογική εκτελεί πρώτο πέναλτι ο Βίντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα κεντρικό αμυντικό. Αν θυμάμαι καλά, τελευταίο πέναλτι που είχε εκτελέσει ο Βίντα ήταν πριν από πολλά χρόνια. Το 10 πρέπει να είναι. Τελευταίο πέναλτη. Δεν το θυμάσαι τώρα αυτό. Και χαμένο. Μένει. Δεν το τσέκαρε δηλαδή. Το θυμόσυνα ότι είχε εκτελέσει το 10 πέναλτι. Θε να το τσεκάρω τώρα. Mm. Όχι. Όχι, Όχι, γιατί. Ε, έκανα μια κουβέντα. Ναι. Για Με ποιον έκανε κουβέντα. κουβέντα. Ε, τώρα δεν μπορώ να σου πω. Εγώ να σου πω είναι. την αλήθεια, όσο τσεκάρει, ναι. ε, πιστεύω ότι το ζήτησε ο ίδιο. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχω ρεπορτάζ. Δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αν φτάσουμε εμεί ω ομάδα του πρωταθλήματο τύπου <laughs> σε μια διαδικασία των πέναλτι και εσύ και ζητήσει να εκτελέσει, θα σε αφήσουμε. Ε, και μόνο το ότι <laughs> με συγκρίνει <laughs> με το Β' με τη μάνα, ξέρεις... Και σε επίπεδο ποδοσφαιρικό και σε επίπεδο προσωπικότητα. Αλλά γιατί το λέω, Γιατί είναι ένα μάτι στο οποίο ο Βίντα έχει πολύ καλή απόδοση για πολλωστή φορά. Είναι ένα μάτι στο οποίο ο Βίντα έχει γίνει πολύ επικίνδυνο για τον Άρη. Έχει τελειώσει δύο-τρει φάσει στο πρώτο ημίχρονο για την Άκη και έχει χάσει ευκαιρίε. Και είναι ξεκάθαρο ότι αισθάνεται ότι πατάει καλά ο Βίντα. Και προφανώ έχοντα και την προσωπικότητα και το ποδοσφαιρικό βάρο, αν θε το ειδικό, πηγαίνει στον Αλμέιδα, λέω εγώ τώρα και του λέει coach. Εγώ το πρώτο μην ανησυχεί, το έχω. Μα δεν μπορεί να διαλέξει. Μόνο έτσι ε, μπορώ να το εξηγήσω. Η σειρά που θα εκτελέσει, δηλαδή έλεο, να πει ότι εγώ θέλω να εκτελέσω, αν ρωτηθεί από τον προπονητή, ναι. γιατί πολλοί προπονητέ ρωτάνε. Ποιο θέλει να εκτελέσει πέναλτι. Υπάρχουν καλοί προπονητέ το... δεν μπαίνουν σαν αντίθεση. Αποκλεί ναι, αν το γεγονό να ρώτησε ο Αλμέιδα, παιδιά, ποιο θέλει να χτυπήσει πρώτο. Ποιο αισθάνεται καλά για να χτυπήσει, χτυπήσει πρώτο. Και να είπε βίντεο εγώ. Το αποκλείω. αποκλείω. Να χτυπήσει πρώτο, αποκλείω. Ποιο αισθάνεται καλά για να χτυπήσει πέναλτι, ναι. Αλλά να χτυπήσει και πρώτο που κάνει εντύπωση. Δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί να συμβαίνει. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ένα πέναλτι χαμένο το 2010. Με ποια λογική λοιπόν, ο Βίντα πηγαίνει να εκτελέσει πρώτο πέναλτι, έμοιαζε καταπονημένο πάρα πολύ, mm -hmm. είχε τρέξει πάρα πολύ. Ήταν ο κορυφαίο παίκτη τη ΑΕΚ στο μάτσε. Ενώ έχει παίχτε ποιοτικού, θα μου πει, επειδή είναι ποιοτικό κάποιο, σημαίνει ότι έχει περισσότερε πιθανότητε να, να εκτελέσει και να πετύχει γκολ. Είναι πέναλτι, είναι ψυχολογία, είναι προσωπικότητα, είναι χαρακτήρα. Ψυσχολά συμφωνούμε ότι τον καλό σου εκτελεστή τώρα πια έτσι όπω έχουν πρώτο. εξελιχθεί τα πράγματα, τον βάζει πρώτο και όχι τελευταίο. Μα, όχι πάντα. Μα πάντα έπρεπε να τον βάζει πρώτο. Yeah. Απλώ παλιότερα. Θυμάμαι ότι λέγαμε «Ο καλός μένει στο τέλος, να χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι». Yeah. Που σημαίνει τι, ότι μπορεί τον καλό σου να μην τον δει καν να χτυπάει πέναλτι, γιατί μπορεί να μην φτάσει με αυτό Είδαξε, το τέλος. Κοίταξε, παλιότερα νομίζω το έκαναν αυτό, γιατί ήταν πιο δύσκολο για τους θερματοφύλακε να αποκρούσουν πέναλτι. Δεν είχαν ούτε τα αντανακλαστικά, Ούτε τη σωματοδομή, ούτε την εκγύμναση που έχουν οι σημερινοί τερματοφύλακε, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολε οι συνθήκε στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι από 20-30 χρόνια. Δεν υπήρχαν και τόσο αυστηροί κανονισμοί. Έκαναν άλλο και δύο βήματα μακριά από τη γραμμή. Έβγαινε και βόλτα, έφτανε στο και πέναλτι, διόκρινε. δηλαδή. Και σε μπλόκαρε εκεί κατευθείαν. Αν ναι. δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να μείνει πολυμένο πάνω στη γραμμή. Εγώ δεν συμφώνω αυτό. Ναι. Ότι ήταν πιο, πιο εύκολο για τον είναι πιο εύκολο Για, το για φωνεί ότι σήμερα οι τερματοφύλακε είναι θεαματικά πιο εκρηκτικοί με καλή πιο ψηλή. Ε, από ό,τι πριν από 20-30 χρονιά. Όχι, αλλά αυτό μπορεί να το πει και για του εκτελεστέ που το έχουν αλλάξει τα, τα, δεδομένα. Αλλάζει προπόνηση, βελτιώνονται όλοι. Δεν βελτιώνονται μόνο οι τερματοφύλακε. Το ότι υπάρχει διαφορά στο ύψο και πλέον οι τερματοφύλακε είναι δίμετροι περισσότεροι, ναι, υπάρχει. Και καλύπτουν πολύ πιο εύκολα ναι. την αστεία. Ναι. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία γιατί το κάνανε πριν. Απλά Η να λογική... θυμίσω ότι συζητάμε για τον Πόνσε, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε Ή και, και το Πάντα. Ε. Ε. Μα ε. αυτό που λέμε για τον Λοιπόν. Τώρα με τη σωματοδομή των goalkeeper είναι πιο δύσκολο για τον άνθρωπο που, mm -hmm. που εκτελεί. Mm -hmm. Τέλο πάντων, το βάζει πάντως τον καλό σου πρώτο και πάει λέγοντα μετά. Είπαμε, εξηγήσαμε το, το λόγο. Πάει αυτή η πάνε λοιπόν. Τηλέμε. Τηλέφωνο. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Συνέχισα, κάθετο. Πάμε ξανά στον Πόνσε, λοιπόν. Ο Πόνσε είναι ένα ποδοσφαιριστής, ο οποίο στην πρώτη θητεία του στην ΑΕΚ. Είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσει. Και σε μια ομάδα τότε που ήταν σαφώ υποδέστερη τη σημερινή. Καμία σχέση. Ε, δεν υπήρχε καμία σχέση. Ήταν μια χρονιά στην οποία η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε ουσιαστικά. Και μάλιστα δεν ήταν και λίγοι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ναι. που είχαν αρχίσει να επιχειρηματολογούν ακριβώ λόγω τη διαφορά ποιότητα μεταξύ των δύο εκδοχών τη ΑΕΚ, βάζοντα στο τραπέζι κάτι του τύπου. Μήπως ξεχώριζε τότε ο Πόνσε ακριβώς γιατί είχε έρθει σε μια ομάδα χαμηλότερης ποιοτικής στάθμης και μας ξεγέλασε και δεν είναι στο επίπεδο της σημερινής ΑΕΚ. Γινόταν αυτή η συζήτηση, έτρεχε. Ωραία. Πάντω, γενικώ, άμα γυρίσει κανεί το χρόνο πίσω και δει τα στατιστικά του Πόνσε, ποτέ δεν ήταν μεγάλο σκόρερ. Έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ε, που έπαιξε στην ε, Έλτσε, 1,5 χρόνο έπαιξε στην 1,5 χρόνο, νομίζω, έπαιξε στην, ε, στην Έλτσε. Ε, Έβαλε 6 γκολ σε 35 παιχνίδια. Mm -hmm. Πολύ λίγα για σέντερφορ. Έστω και αν έπαιζε σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν στα καλύτερά τη. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα σε βοηθήσει με την παραγωγικότητά τη, με τη δημιουργικότητά τη. Μια να ομάδα συνηθισμένη να δέχεται πίεση από τον αντίπαλο, να στριμώχνεται από τον αντίπαλο και να ψάχνει μια-δύο στιγμέ σε κάθε μάτσα. Τέτοια ομάδα ήταν η Έλτσε στην οποία έπαιζε ο Πόντσε. Ναι, ου ου ουσιαστικά ήταν και μια ομάδα η οποία δεν σκόραρε και πολύ. Δηλαδή τότε τη σεζόν 21. 22, Θυμάμαι ότι είχε λιγότερα γκολ ακόμα και από τη Γρανάδα η οποία υποβιβάστηκε. Αυτό, αυτό το μου ήρθε αυτομάτω στο μυαλό. Πρώτα ε, μου ήρθε αυτό και μετά το βίντεο. Και ποιο δεν θυμάται πόσα γκολ είχε η Έλτσε σε σχέση με τη Γρανάδα. Είδε. Αν σε ρωτούσα τώρα. Αμέσω. Απαντούσε αμέσω. Άρα ε, είχαμε δει ένα Πόνση ο οποίο τη δουλειά του την έκανε τότε. Και πετύχει 16 γκολ. 16 γκολ με τη Φανέλα Τσάεκ. Αλλά. Ό,τι και να μου λέγε θα σου λέγανε. Τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με τα δίχτυα. Στην ΑΕΚ ουσιαστικά έκανε την πιο παραγωγική του χρονιά. Εντάξει και στη Ρωσία δεν είχε πάει άσχημα. Ε, όχι, αλλά δεν είχε πάει και πάρα Εντάξει, πολύ. Εντάξει, είχε σκοράρει αρκετά. Δηλαδή πρέπει να είχε κάτι του τύπου 10 γκολ σεζόν. Ισχύει. Ισχύει. Εδώ λοιπόν λες το εξή, ότι ήταν μια διαφορετική ΑΕΚ τότε. Μια ΑΕΚ με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Τώρα οι απαιτήσει που υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό είναι πολύ αυξημένε. Αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του Αλμέιδα. Ε, θέλει πολύ ενέργεια, θέλει πολύ ένταση, θέλει pressing ψηλά. Ο Πόνσο είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πολύ μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει, να, το, να τον κατηγορήσει για διαφορία. Όχι, κάθε άλλο. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ένα στοιχείο που του λείπει, έχω την εντύπωση, είναι η καλή τεχνική κατάρτιση. Mm -hmm. Με τον τρόπο που παίζει η ποδόσφαιρο, με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που παίζει, με τι συνεργασίε και του αυτοματισμού. Αν δεν το έχει αυτό, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Ε, Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν τον έχουμε δει να φτάνει σε επίπεδα απόδοση, τουλάχιστον ό,τι το έχει να κάνει με το σκοράρισμα, με εκείνη τη χρονιά την πρώτη του στην, στην, ΑΕΚ. Ένα είναι αυτό. Το ότι του λείπει τεχνική κατάρτιση προκειμένου να μπει σε αυτό το σύνολο. Το δεύτερο είναι ότι του λείπει ψυχολογία. Είναι σαφέ. Γιατί του λείπει η ψυχολογία, ουσιαστικά έρθει στην. Ή του έλειπε. Γιατί μετά το χατρίκ φαντάζομαι ότι. Τώρα είναι διαφορετικά τα εδώ. Θα έχει Ένα... τρώσει κάπω. Ναι. Αλλά... Λογικά. Θέλω να σου πω Λογικά. ότι ήρθε στην ΑΕΚ ουσιαστικά ω εναλλακτική λύση του Λιβάη Γκαρσία. Είτε για τον να τον αντικαθιστά όταν είναι τραυματίας, γιατί πολλές φορές τραυματίζεται ο Λιβάη Γκαρσία, είτε και ως εναλλακτική σε περίπτωση που η ΑΕΚ κάποια στιγμή, αποφασίζει κάποια στιγμή να πουλήσει τον Λιβάη Γκαρσία. αυτό που είπες, του το δίνει στον πόντο του Αλμέιδα, που τον χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα, ενώ ακόμη και το ρεπορτάζ τον ήθελε να μένει στον πάγκο μετά και από τη χλωμή εικόνα που είχε κόντρα στον Άρη και το χαμένο πέναλτι. Τον στήριξε δηλαδή ο Αλμέιδα. Αυτό γίνεται τώρα. Σου θυμίζω τι γινόταν μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τι γινόταν όταν δεν είχε στη διάθεσή του Λιβάη Γκαρσία ο Ματία Αλμέδα, πήγαινε σε άλλε λύσει για την κορυφή τη επίθεση. Βέβαια, ο Αλμέιδα ζει του παίχτε καθημερινά στι προπονήσει, ξέρει περισσότερα από ό,τι ξέρουμε εμεί. Αλλά όταν έχει έρθει για σέντερφορ και βλέπει τον Τζούμπερ να αγωνίζει σε, σε ρόλο σέντερφορ, εσύ να μείνει στον πάγκο, να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχή και όταν δεν είσαι καλά, όταν δεν έχει ρυθμό. Χρειάζεσαι παιχνίδια προκειμένου να τον βρει. Χρειάζεσαι την εμπιστοσύνη που θα σου δείξει κάποιο. Όπω του έδειξε τώρα, βάζοντά του στην Εδεκάδα και δικαιώθηκε. Ξέξε, εκεί ίσω να είπε: με υπολογίζουν ξανά, είμαι κάτω, στα κάτω μου... Για τις και με στηρίζουν, όχι μόνο με στηρίζουν. υπολογίζουν, με στηρίζουν και αυτό σημαντικό. Και αυτό, η ανταπόκριση του, του Πόνσε νομίζω ήταν άμεση με τα τρία γκολ που πέτυχε και ουσιαστικά είναι τρία διαφορετικά γκολ που πετυχαίνει ο, ο Πόνσε. Ε, στην πρώτη περίπτωση βγαίνει από τη σέντρα του Κατσίνοβιτς, προλαβαίνει τον Τζαβέλα και βγαίνει. Αυτή είναι βγαίνει η δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση είναι από τη, βαθιά... ναι, από τη βαθιά. παλιά του πύλιου. Ναι. Αυτή Αυτή πάμε... Δεύτερη... τα πάμε... είναι Χρονικά πάμε. είναι από τη βαθιά πάσα που βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα. Λέω τρία διαφορετικά ναι. γκολ. Ένα κινείται στο χώρο. Ναι. Αυτό το έχει παίζοντα σε ομάδα στην Έλτσα το τελευταίο διάστημα που είχε αυτό το στυλ παιχνιδιού να βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Ένα γκολ λοιπόν πετυχαίνει έτσι με κίνηση στο χώρο. Που συνήθω τα παιχνίδια τη ΑΕΚ δεν βρίσκει χώρους για να κάνει αυτό το πράγμα έτσι όπως παίζει και έτσι όπως Σωστή. πιέζει ψηλά. Ε, η άλλη περίπτωση είναι αυτή που σου είπα. Προλαβαίνει τον Τζαβέλα, σέντρα του Κατσίνοβης, χαμηλά. Είναι ένα γκολ σέντερ φορ. Και η τρίτη περίπτωση είναι περίπτωση που βγάζει συνεργασία. Εγώ έχω μία αμφιβολία για το αν ήταν προσπάθεια για κοντρόλ με το μυρό ή αν ήταν προσπάθεια τροφοδότηση του Πινέδα στο ξεκίνημα τη φάση, το build-up. Πάει ένα κοντρόλαρι με το μυρό. Δεν είμαι σίγουρο αν θέλει να κάνει πάσα. Αμφιβάλλω για να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι μάλλον χάνει το κοντρόλ, αλλά συνεχίζει. Ακολουθεί τη φάση, μπαίνει στην, ε, στην περιοχή και την τελειώνει κιόλα. Άρα έχουμε τρει διαφορετικού τρόπου που πετυχαίνει η goal. Συμμετέχοντα στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο που λέω εγώ ότι είναι δύσκολο να το υπηρετήσει επειδή του λείπουν στοιχεία στην τεχνική του κατάρτιση. Έχει ένα goal center for, από αυτά που ξέρει να βάζει είναι το φόρτε του, να το πω έτσι. Και έχει και την άλλη περίπτωση που βγαίνει στην πλάτη τη αντίπαλη άμυνα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Πέρα από τα τρία γκολ που πετυχαίνει mm -hmm. για πρώτη φορά στην καριέρα του, είχε πετύχει με την Λίλ ε, πριν από χρόνια το 18. Χατρίκ ε, στην τέταρτη κατηγορία τη ε, Γαλλία, με τη δεύτερη ομάδα τη. Από εδώ και πέρα λοιπόν, <coughs> για να το κλείσουμε το, το θέμα, Πόντσε. Εσύ με όπλο σε επίπεδο ψυχολογία για τον ίδιο και το χατρίκ που πέτυχε κόντρα στον ανθρώπινο τον βλέπει να μπαίνει πολύ περισσότερο από ότι στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν ή στο κομμάτι τη σεζόν μέχρι εδώ, στο κάδρο για την ΑΕΚ, να την βοηθάει, να γίνεται ένα έξτρα όπλο τέλο πάντων στα χέρια του, του Ματία Αλμέδα, γιατί τώρα μπαίνουμε στο καυτό κομμάτι. Αυτό που πιστεύω, μπορώ να πέφτω και έξω βέβαια, είναι ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή από ό,τι έπαιρνε μέχρι τώρα. Πιθανώ να λογίζεται και ω ο δεύτερο συντερφόρ τη ομάδα πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία, όταν αυτό δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και αυτό θα του τονώσει ακόμα περισσότερο την, ε, την ψυχολογία. Θα γιατί τον έβλεπε ποτέ σκέψου... μαζί με τον Καρσία σε ενδεκάδα. Ναι, θα τον έβλεπε. Ποιον ναι, θα, θα βάζει σε ενδερφόρ το... και ποιον θα στην πλάτη. Τον Πόνσε θα έβαζε σε ενδερφόρ. Τον Πόνσε σε και το Λιβάη πίσω. Από πίσω. Ναι. Mm. Αλλά θέλω να σου πω το εξή. Μην μου πει πάλι για το Λιβάη Στάκρα. Όχι. Έχει, έχει να κάνει και με τη συνολική λειτουργία τη ομάδα. Τώρα ο Πόνσε έχει έρθει σε μια ΑΕΚ η οποία δεν έχει σχέση με την περασμένη σεζόν. Ναι, αυτό το παιχνίδι με τον ατρώμητο θύμισε αρκετά την ΑΕΚ τη περασμένη σεζόν, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι η ίδια εικόνα. Ούτε yeah. από πλευρά ένταση, ούτε από πλευρά ρυθμού, ούτε από πλευρά δημιουργία. Υπάρχουν παίχτε οι οποίοι έχουν περάσει ένα διάστημα δεφορμαρίσματο. Γκατσίνοβιτ είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Yeah. Και yeah. ε, τώρα σιγά σιγά αρχίζει και αρχίζει. Αρχίζει και στην Ελλάδα ήταν καλό. ήταν καλό. Άρα ένα σέντερφορ επειδή ουσιαστικά τρέφεται από τι πάσει των, των συμπεκτών του, από τι πάσει του, των παιχτών τη Μέσα Γραμμή, κυρίω των πλάγιων back που ανεβαίνουν, όταν δεν έχει αυτή την τροφοδοσία, δυσκολεύεται να φανεί. Θυμήσου τι έχει κάνει ο Τσούμπερ όταν έπαιζε στην κορυφή no. τη επίθεση. Μπορεί να πει ότι διέπρεψε, Όχι. Όχι. Τι έχει κάνει ο Φανβέρτ όταν ο έχει γεννηθεί. Τσούμπερ πει... μου δείχνει τώρα τελευταία λίγο βαρύ. Προφανώ καταπονημένο από τα πάρα πολλά και συνεχή παιχνίδια που έχει πάρει. Ναι. Σε σχέση με ό,τι τον okay, έχει και αυτό συνήθως. είναι άλλο κομμάτι. Εγώ λέω όταν τοποθετείται σε αυτή τη θέση του Σέντερφορ. Mm. Δεν έχει πάρει πράγματα από το Σέντερφορ Τσούμπερ Ιάεκ. Ο Φανβέρτ. Όσο έχει παίξει. Δεν έχει φανεί ούτε αυτό. Άρα, αν βγάλει τον Ολιβάη Γκαρσία, που κι αυτό δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα ναι. με το σκοράρισμα, ναι. το συζητούσαμε έτσι κι αλλιώ. Ε, αν βγάλει λοιπόν τον Ολιβάη Γκαρσία που έχει τελείω διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δημιουργήσει μόνο του, να φτιάξει φάσει. Οπότε, δεν α που θα φτιάξει φάσει. Δεν θα πάρει την μπάλα, θα κάνει δύο τρίπλε στα σουτάρι. Πρέπει να είναι αυτό στον οποίο καταλήγει Πρέπει να τον μια δείσαι. ομαδική προσπάθεια. Πρέπει να ο Ο Ολιβάη Γκαρσία μπορεί να το κάνει και μόνο του. Και γι' αυτό δυσκολεύτηκε γι' αυτό στην αρχή γιατί δεν ήταν στο 100%. Όταν έφτασε στο 100% και μπορούσε να παίρνει περισσότερε πρωτοβουλίε, ξεπερνώντα τα προβλήματα που είχε, άρχισαν να έρχονται και τα γκολ. Ε, λέω λοιπόν ότι τώρα θα πάρει περισσότερα πράγματα η ΑΕΚ από τον Πόνση. Ε, και όσο λειτουργεί καλύτερα, και έχουμε συζητήσει και έχουμε πει, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βελτιωθεί πολύ σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα, ακριβώ επειδή δεν έχει τα συνεχόμενα παιχνίδια και έχει ε, το περιφάκι. Τώρα, να με ένα το... μάτι εβδομάδα, ναι, χαιρό πολύ. Ο Ματία Αλμέιδα, νομίζω θα πάρει πράγματα από τον ε, Πόνση. Αλλά πρέπει να κρατάμε και στο μυαλό μα το ότι δεν είναι ο μεγαλύτερο σκόρερ που έχει περάσει από την άγκη να περιμένουμε πάρα πολλά γκολ από τον ε, Πόνση. Okay. Και θέλει βοήθεια από του υπόλοιπου. Οκ, okay, το κρατώ. Πάμε παρακάτω. Πού θε να πάμε παρακάτω. Θε να πάμε βόλο ή λεωφόρο. Με βάση σημειώσει που έχω, δεν ναι. νομίζω, κρατάω σημειώσει. Δεν δεν κρατάω δε, δε, ένα δε, μπαλάκι. Ναι. Ναι. Είχε και, και, και το χρόνο να κρατήσει σημειώσει. το χρόνο να κρατήσει σημειώσει. Σωστά. Μπορούμε να πάμε σε αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Τι ωραία μπάλα που πέσει, ρε. Δεν είναι μόνο ότι παίζει ωραία μπάλα. Ναι, αλλά παίζει είναι, ωραία μπάλα είναι να το πούμε κι αυτό. Δηλαδή, Να επιστρέψουμε λίγο στα βασικά, στα θεμελιώδη. Παίζει ωραία μπάλα. Ναι. Τον ευχαριστιέσαι τον Πάουκ. Πώ να το κάνουμε. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, για μένα ξεχωρίζει για την ισορροπία που έχει στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων. Γιατί υπάρχουν και στιγμέ που ο Πάουκ κινδυνεύει. κινδυνεύει. Δηλαδή στο Μάσι με τον Βόλο υπήρχαν περιπτώσει τι οποίε κινδύνευσε. Δεν ήταν ένα εύκολο. Άρα τελικά έχει ισορροπία μάτς. δεν έχει. Έχει στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων, αυτό λέω. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές που δεν έχει, αλλά αυτό είναι ευσολογικό. Ε, δεν ήταν εύκολη η επικράτηση, μπορεί να ξεγελά το τελικό σκορ το 5-1, ήταν δύσκολο παιχνίδι mm. για τον ε, ΠΑΟΚ, κατάφερε να το, να το πάρει. Και βλέπεις ότι τώρα πετυχαίνει 5 γκολ στο Βόλο. Πριν πέτυχε 5 γκολ στις Σέρες, κόντρα στον Πανσεραϊκό. Πιο πριν 4 γκολ κόντρα στον ε, Πας. Δεν είναι τυχαίο, γιατί επαναλαμβάνεται. 7 στα 9 τελευταία, 4, 4 γκολ και πάνω. Και πάνω ναι. ε. Yeah. Ισχύει. Έχει μόνο την Ήτα από τον Άρη με 2-1, που ήταν μια ομολογουμένω πολύ κακή εμφάνιση από το σύνολο mm -hmm. των παιχτών του, του ΠΑΟΚ. Και το 2-0, την νίκη επί του βόλου εκτό ε, έδρα. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια από τα 9 που λε. Ναι, από τα 9 που λε που δεν κατάφερε να, να πετύχει από τέσσερα γκολ και πάνω. Συνολικά έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, με τα 54 γκολ, σε 19 μάτια. Σχεδόν 3 ανα δηλαδή. Yeah. Και η ισορροπία που σου λέω έχει να κάνει ότι. Και έχει να κάνει και με το γεγονό ότι παράλληλα έχει και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Με 14 μαζί με τον ε, Παναθηναϊκό. Ε, γιατί βλέπουμε αυτή την εικόνα από τον Μπαου, γιατί κοράρει με τέτοια μεγάλη ευκολία. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία νομίζω διευκολύνεται περισσότερο να βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Στην, στην αντεπίθεση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το πώ λειτουργεί, mm. όταν έχει χώρο... Και βγάζει παίχτε από πίσω. Ναι, αλλά εδώ το φυσιολογικό δεν θα ήταν ακριβώ επειδή μιλάμε και για μια ποιοτική ομάδα και για μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο. Άρα, απέναντί τη, κατά κανόνα βρίσκει υποδεέστερου αντιπάλου, ναι. να μην είχε διαθέσιμου αυτού του χώρου για να παίξει στην κόντρα επίθεση. Δηλαδή, η λογική λέει ότι οι αντίπαλοι του Πάουκ τον αντιμετωπίζουν συντηρητικά, προσεκτικά, κλειστά, με τι γραμμέ του να έχουν μικρέ αποστάσει μεταξύ του, χωρί να παίρνουν ρίσκα. Πού του βρίσκει λοιπόν αυτού του χώρου ο Πάουκ. Εδώ παίζει ρόλο και η τακτική ενό Πολλοί ε. προπονητέ. Γι' αυτό σε ρωτάω σε τακτική και εγώ γι' αυτό σου απαντάω, Στέφαν. Σε ευχαριστώ. Και επειδή είμαστε στον αέρα, γιατί σε άλλη περίπτωση Έχι, δεν σου απαντάω. Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει και η τακτική των προπονητών. Όταν ένα προπονητή ξέρει ότι η ομάδα του είναι πολύ καλή στον χώρο, δεν θα διστάσει να κρατηθεί λίγο πιο πίσω. Δεν θα διστάσει να δώσει εντολή στου παίχτε του να κρατούν την μπάλα στην άμυνα μέχρι να ανέβει η αντίπαλη ομάδα να πιέσει. Να τον τραβήξουν τον Είτε λόγω αφέλεια, είτε γιατί έτσι θεωρούν ότι θα πιέσουν τον αντίπαλο στην, στην άμυνα και θα τον οδηγήσουν σε λάθη, γιατί πολλέ ομάδε πλέον τι κάνουν, ακόμα και ομάδε που δεν είναι από τι μεγάλε του ελληνικού πρωταθλήματο ή γενικώ δεν είναι από τι μεγάλε και στην Ευρώπη. μα πα, ε, έχουν ω εναλλακτικό πλάνο, βγαίνω μπροστά και δεν αφήνω τον αντίπαλό μου να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα από μένα: να κρατήσει την μπάλα δε και να την κυκλοφορήσει. Του χαλάω την κυκλοφορία και είμαι εγώ αυτό που δέχεται λιγότερε φάσει και μπορεί να δημιουργήσω περισσότερε φάσει. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια συνθήκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Πάοκ βρίσκει χώρου και βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα στην Βοηθάει προφανώ η ταχύτητα του Τάισον, είναι δεδομένο. Βοηθάει η ταχύτητα του Ντεσπότοφ, του Κωνσταντέλια. έχει παίχτε για να υπηρετήσουν αυτό τον τρόπο. Έχει έναν παίκτη στο μυαλό σου από τον Πάοκ. Που θεωρεί απολύτω κομβικό και καθοριστικό για αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, ιδίω ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και σε ρωτάω γιατί. Γιατί ε, είχαμε συνηθίσει το Ζήφκοβιτ να είναι καταλητικό και σε δημιουργικό και σε εκτελεστικό επίπεδο. Μένει εκτό ο Ζήφκοβιτ με τραυματισμό και βλέπει ότι κάθε άλλο παρά ενοχλεί το ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακριβώ το ίδιο μοτίβο, την ίδια μεθοδολογία, την ίδια ανάπτυξη και την ίδια αποτελεσματικότητα. Και απόντο του Ζήφκοβιτ. Προφανώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ταχύτητα του Τάισον, το είπα και πριν. Ναι. Κωνσταντέλια. για ένα να σε παίζει. ρωτάω, αν ξεχωρίζει. Από ό,τι μου λε, δεν ξεχωρίζει. Εγώ τον Τεσπότ αυτόν έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Μέχρι τώρα. και εγώ. Ε, δεν είχε πάρει τόσο χρόνο συμμετοχή όσο θα περίμενε ότι θα πάρει, αλλά είναι στο πλαίσιο τη διαχείριση που κάνει ο Λουτσέσκου στου παίχτε του. Ε, το ίδιο κάνει και με τον Κωνσταντέλια. Αλλά βλέπει ότι σταδιακά ανεβαίνει, ανεβάζει στροφέ και αρχίζει και σκοράρει περισσότερο. Ο Τάισον έχει την εμπειρία. Πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Φαίνεται σε κάθε κίνηση που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποτέ δεν πάει κάπου τυχαία. Πάντα έχει κάτι στο μυαλό του. Να σου πω τον Τάισον σε αυτή την ηλικία. Αλλά. Εδώ θα πρέπει να έχει και χάφ που μπορεί να μοιράσουν γρήγορα την μπάλα. Να έχουν γρήγορο μυαλό, γρήγορη σκέψη. Ο Μούργκ είναι ένα τέτοιο. Έχει βάλει 8 γκολ φέτο. Ο Μούργκ πώ έχει βάλει 8. Ε, ο Ζήφκοβιτ είναι τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ο Σντοεφ επίση. Ο επίσης... Μούργκ είναι πρώτο κόρε του Πάου στο Βάμπ... πρωτάθλημα. Ναι. Mm. Ο Σβάμπ επίση. Εγώ ξεχωρίζω τον Οσντόεφ σε σχέση με την ερώτηση που σου έκανα Ξέσαι... νωρίτερα. Yeah. Από τη στιγμή που κούμποσε ο Οσντόεφ στο παιχνίδι του Πάουκ, είδε ότι σαν να αναβαθμίστηκε. Σε επίπεδο ανάπτυξη και, και δημιουργία. Χωρί ο ΣΔΕΒ να παίρνει τόσο μεγάλο βάρο σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχει την εύκολη και τη γρήγορη το και την αποτελεσματική πάσα. Το ίδιο και ο Γιατί Ο ΣΒΑΠ είναι αργό. Ναι, μπορεί να είναι αργό ναι. στα πόδια, αλλά στο μυαλό είναι ίσω και πιο γρήγορο παίχτη. Εμένα στο μου λε έτσι, έχω κάνει καριέρα. Πού έκανε καριέρα. Σε, ό, σε. Πού? Δεν σε Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία έχει συνοχή, βγάζει αυτοματισμού. Εδώ προφανώ έχει να κάνει και το γεγονό ότι έχει τον ίδιο προπονητή από το 2021. Είναι δεδομένο. Μπορεί να αλλάζουν οι παίχτε, αλλάζουν κάποιοι παίχτε, αλλά η φιλοσοφία μένει η ίδια. Και φαίνεται ότι είναι η πιο δεμένη σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματο ο, ο Πάοκ. Χαρακτηριστικό είναι το τρίτο γκολ. Έχει βάλει πλάγια, γίνεται πάσα έξω. Ο Τάισον λε και έχει μάτια στην πλάτη. Δεν είμαι σίγουρο αν έχει <laughs> γυρίσει να δει που είναι ή αν ακούει <laughs> ε... φωνή ενδεχομένω και αφήνει την μπάλα για τον Τεσπότοφ και ο Τεσπότοφ σουτάρει κατευθείαν. Θέλω βγάζει ωραία πράγματα στο, στον αγωνιστικό χώρο Πάοκ. Και αυτή η συνοχή, το, το πέμπτο γκολ που πετυχαίνει με το τζίμα, κλέβει μπάλα, αν θυμάσαι, και βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αν σαν προσέξει ο μικρό, θα γίνει σε έχει χάρη. φοβερά στοιχεία και έχει και απίστευτη οριμότητα στο παιχνίδι του, αν και είναι τόσο, τόσο νεαρό, δηλαδή 19 ετών, να παίζει με τον τρόπο που παίζει, να κινείται με τον τρόπο που κινείται, να τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται στον αγωνιστικό χώρο, είναι κάτι που πάρα πολύ σπάνια το βλέπει. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Στον Μπάουκ, να ξέρει, λένε ότι σε αυτή την ηλικία μοιάζει ακόμα πιο έτοιμο ή ακόμα μεγαλύτερο ταλέντο, αν θε, ακόμα και από τον Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω. Σε αυτή την, την ηλικία. Σύγκριση. Σε αυτή την ναι, ηλικία. δεν πρόσεξε. τον είχα δει τον Κωνσταντέλια ναι. σε αυτή την ηλικία. Αλλά <κυκυκυκυκυκύ> από τα ατομικά χαρακτηριστικά έχει πολύ πιο εντυπωσιακά ατομικά χαρακτηριστικά. Και τι είπα, 19 θα... ο Τζίμα λάθο έκανε. Δεν είναι 19. Τον μεγάλωσα τον Τζίμα. Είναι ακόμα πιο μικρό. Είναι 17 στα 18. Αν θυμάμαι καλά. Το τσεκάρω. Συνέχισε. Ωραία. Και γιατί κάνει λάθη στη διάρκεια τη εκπομπή. Λάθη δεν κάνω. Μπορεί κάτι να μου διαφύγει για λίγο. Στέφανο Τζίμα τώρα θα σου πω εγώ. Για πε μου. Yeah. 6 Ιανουαρίου yeah. του 2006. Μάλιστα. Okay. 18, εντάξει, πες ότι μπήκε στα 19. Άρα δεν έκανα λάθος, είδες. Αμέσως. Αυτά και για τον Πάουκ. Έχει να με ρωτήσει κάτι άλλο. Ναι, το έχω Πάου. να σε ρωτήσω για να σε πάω και στο επόμενο θέμα. Α, πάω στο επόμενο θέμα. Ναι. Το επόμενο θέμα το ξέρω και εγώ, φίλε μου, δεν χρειάζεται. Ναι, να αλλά να σε ρωτήσω για να κάνουμε τη μετάβαση. Άσε. Το με. Ρώτησε με. Ναι. Τι παιχνίδι περιμένει να δει στην Τούμπα στο Πάουκ Παναθηναϊκός. Και το επόμενο θέμα μας λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός του Φατιχτερή. Εδώ λοιπόν λέω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ για αυτό το Παναθηναϊκό του Φατιχτερή. Γιατί παίζει απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα. Ε, μου πει, δεν έχει κόσμο. Παίζει εκτός έδρας, αλλά χωρίς την παρουσία οπαδών του, του ΠΑΟΚ. Το οποίο, ξέρεις, είναι ένα πλεονέκτημα για, τον, το φιλοξενούμενο. Αλλά επειδή μέχρι τώρα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίρνει αποτελέσματα, κάνει τα βασικά, δηλαδή νικάει τις που είναι από αυτόν. Δεν μα έβγαλε και τα μάτια με τον Αστέρο. Όχι, τερμίδι. αυτό λέω. Αν με αφήσει να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Την πια? Τη σκέψη μου. Βλέπουμε λοιπόν τον Αστέρο να παίρνει τέτοιου είδου παιχνίδια. Τον βλέπουμε να παίζει τα ντερμπι, να παίρνει την πρόκληση κόντρα στον Ολυμπιακό στο κύπελο. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Ούτε εκεί έβγαλε μόνο. Με τον Ακαϊδίν Σεντερφόρ. Με, το Σεντερφόρ. με τον Κότσιρα δεξί εξτρέμ. Με τον Κότσιρα δεξί εξτρέμ. Και αμυντικό χάφ. Και αμυντικό χάφ και δεξί εξτρέμ και ό,τι άλλο θε. Παλιότερα ο κότσιρα παρεπτόντω δεξί εξτρέμ έπαιζε. Ε, τι, δεν το θυμάμαι. Ε, λοιπόν, χάνει τη νίκη στην ΟΠΑ Παρένα από την ΑΕΚ στο τέλο, την εκνοή, με ένα πέναλτι. Θέλω να πω τα αποτελέσματα τα παίρνει. Αν με ρωτά αν έχει αλλάξει κάτι. Αν εξαιρεί δηλαδή αυτά τα πράγματα που κάνει με τον κότσιρα από τον πήρε, τον έβαλα αμυντικό χά, του βγήκε. Ε, το ότι ψάχνει, βάζει center back να έχουν το ρόλο του, του center for. Το ψάχνει λίγο περισσότερο από ότι το έψαχνε ο Ιβάν Ιωβάνοβιτ που είχε στάνταρ αλλαγέ στο μυαλό του, ήξερε δηλαδή σε κάθε μάτ τι ακριβώ θα γίνει στο 60, τι θα γίνει στο 70, πάνω κάτω ήταν ε, δεδομένα. Δραματικέ αλλαγέ. Δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια. Να συμφωνήσουμε ότι ίσω η πιο εμφανή αλλαγή είναι τα μέτρα που παίρνει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Αρχίζει... Ότι ανεβάζει πιο ψηλά τι γραμμέ του. Κοίτα, αρχίζει και βγάζει περισσότερο ενέργεια. Mm -hmm. ε, θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Φατίχ Τερήμ. Μετά το match κόντρα στον Πα Γιάννη να ήταν στη συνέντευξη τύπου, είχε πει ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο φυσική κατάσταση που έχουμε. Γιατί θέλω να πιέζουμε διαρκώ. Και ξέρω ότι το δουλεύει το κομμάτι αυτό στη διάρκεια των προπονήσεων. Μήπω το παραδουλεύει, Εδώ είναι ένα θέμα. Γιατί Όταν ξαφνικά πα να αλλάξει η κατάσταση μια ομάδα. Μέσα σε ζώνη δεν είναι καθόλου εύκολο. Ούτε σημαίνει ότι μια μέρα στην άλλη θα δει του παίχτε να πετάνε στον αγωνιστικό χώρο ε, διακινδυνεύει να περάσει ένα διάστημα στο οποίο πιθανώ να είναι και πιο κάτω από το στάνταρ του μέχρι τώρα. Από την επιβάρυνση. Από την επιβάρυνση και πιθανώ να έχει και μυϊκού τραυματισμού. Και ο Παναθυμιακό στο τελευταίο διάστημα έχει αρκετού μυϊκού τραυματισμού. Τώρα Ρβέρμπιτ πάλι στο, στο κόντρα στον Αστέρα και πολύ δύσκολο έω απίθανο να παίξουν με τον Μπάουκ. Σωστά. Ε, αλλά αυτά είναι κάτι που είναι πράγματα το οποίο τα ζυγίζει ένα προπονητή. Θα μου πει δεν τα ξέρω, Τερήμ, τα ξέρω. Προφανώ δηλαδή, να θεωρεί. Το είχε υπολογίσει το ρίσκο, δεν το πήρε έτσι. Ένα, ένας πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Μπορεί να θεωρεί ότι όλα θα κρυφθούν τελικά σου ό,τι έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του πρωταθλήματο στη διαδικασία των playoffs. Και σου λέει εγώ, ναι, παίρνω ένα ρίσκο. Και εκεί θα πει κάτι. Μπορεί να χάσω κάποια πράγματα τώρα γιατί έχω αυξήσει την ένταση στι προπονήση. Μπορεί να έχω κάποιου τραυματισμού και να χάσω κάποιου ποδοσφαιριστέ. Αλλά σε βάθο χρόνου. Θα δικαιωθώ. Μπορεί να είναι αυτό στο μυαλό του. Ε, είναι, είναι, ξεκάθαρο για μένα και αν θες τη γνώμη μου, αυτή είναι μία αλλαγή που δεν αφορά όμως καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, αφορά στην οτροπία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νοτροπία νικητή. Το έχει αποδείξει άλλωστε τα χρόνια που ήταν στους Πάγκους και στη Γαλατάκη. Όχι ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει νοτροπία νικητή. Αυτοτροπία νικητή. Προφανώ ένα προπονητή που πάει να κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ, του ΠΑΚ, θα πρέπει να έχει νοοτροπία νικητή. Το πώ τη βγάζει ή τη μεταφέρει αυτή την νοοτροπία στου παίχτε είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιοι προπονητέ είναι μεταδοτικοί, κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο μεταδοτικοί. Το ίδιο ισχύει και με του δασκάλου στα σχολεία. Εσύ βλέπει καλύτερη. Μπορεί να ασκήσει... Επαφή. Ένα δασκάλλο εξαιρετικό ε. να μην μπορεί να μεταδώσει τη γνώση του. Το ίδιο Α, εύκολα στα κάνει δάσκαλο σε κάποιον άλλον. Άρα δεν είναι εξαιρετικό δάσκαλο. Γιατί το νούμερο ένα στο δάσκαλο είναι μεταδότη. Λέω εξαιρετικό σε σχέση με τι γνώσει που έχει. Άλλο το αυτό. Αν μπορεί να τι μεταφέρει εύκολα ή δύσκολα, αυτό είναι κάτι άλλο. Και σε ξαναρωτάω, βλέπει καλύτερη, πιο λειτουργική σύνδεση σε αυτό το κομμάτι, ψυχολογικό, πνευματικό, όπω θες πέστε, του Τερήμ με του ποδοσφαιριστέ του, σε σχέση με αυτή του Γιωβάνοβιτ με του ποδοσφαιριστέ του. Το πραγματικό. βλέπω, ναι. Αυτό το βλέπω. Ε, νομίζω ότι αυτή την οτροπία του νικητή τη βγάζει και με τι δηλώσει που κάνει. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε για του τραυματισμού και πόσο δύσκολο είναι για τον Παναθηναϊκό τώρα και είπε: Δεν υπάρχουν δικαιολογίε, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Μπαίνουν 11 στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί οι 11 θα κάνουν το, πα, το, το για να πάρουν το, το, παιχνίδι. Αυτό είναι δείγμα νοοτροπία νικητή. Δεν, δεν ψάχνει δικαιολογίε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και τι δηλώσει που είχε κάνει πριν από τον Τέρμπι με την ΑΕΚ. Μου είχαν κάνει εντύπωση. Ε, είχε πει στο, στον Αποστόλη, στον αποστόλη πάνω. Ότι Είμαστε ο Παναθυναϊκό και καλό θα ήταν, εγώ αυτό προσπαθώ να πετύχω και να περάσω στου ποδοσφαιριστέ μου, να μην ασχολούμαστε συνεχώ με τον αντίπαλο και τι κάνει ο αντίπαλο και πώ θα σταματήσουμε τον αντίπαλο, αλλά να αφήσουμε τον αντίπαλο να ασχοληθεί μαζί μα. Εμεί να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας μα και να κληθεί ο αντίπαλο να αντιδράσει και να απαντήσει σε αυτό. Ισχύει. Κοίτα, σε αυτό το μάτσο με τον Αστέρα, το τελευταίο match, στο 0-0, -00 ο Αστέρα δημιούργησε δύο ευκαιρίε. Η μία πράγμα ήταν αλλά που δεν... καλτσά και εγώ νομίζω ήταν ο Πρέπει ουσύνη. να ήταν ο Σάιτ. Έτσι, έτσι νομίζω. ε, και άλλοι του Σουρλί ήταν. Του Σουρλί νομίζω. Είχε δύο ευκαιρίε ο Αστέρα, καθαρέ ευκαιρίε για να πάρει. Ο Σουρλί είναι με το, λάθος με το λάθο του Λοντίνγκ. Με το λάθο του Λοντίνγκ. Ε, θα πω, δέχτηκε φάση ο Παναθηναϊκό. Αλλά το έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία του Τερήμ. Παίρνει ρίσκο μέσα στο, στο γήπεδο. Ε, ξέρει ότι θα δεχτεί φάσει και η νοτροπία του είναι να βάλω περισσότερα από αυτά που δέχομαι. Πολλέ φορέ δεν του βγαίνει. Ξέρει αυτό κάποιε φορές Μίλαν, ή κάποια φορά. φορά μπορεί να πάει και πολύ στραβά. Μπορεί, ναι, μπορεί. μπορεί. Ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Ε, και μάλιστα όταν είσαι σε καθεστώ πίεση και θε να, να πάρει πράγματα από τα παιχνίδια. Ε, μέχρι τώρα πάντω τα αποτελέσματα τα παίρνει. Και δεν είναι και εύκολο για έναν άνθρωπο να έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μα να βρίσκει μια ομάδα που δεν είναι δική του στην ουσία και να προσπαθεί να αλλάξει πράγματα μέσα στο mm. τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια να πούμε ότι είναι και μία από τι σπάνιε περιπτώσει, ε, όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα, που γίνεται αλλαγή προπονητή, που έρχεται ο καινούριο, αλλά δεν παραλαμβάνει καμμένη υγεία. Κάθε άλλο δηλαδή, ο Τερήμ πήρε μια ομάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ καλά προπονημένη, Εννοείται. πολύ καλά εκπαιδευμένη, με καλά αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκό δεν ήταν πρώτο, αλλά ήταν εκεί, κοντά στην κορυφή και με τον Γιωβάνοβιτ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν είναι ότι πήρε Ισχύει. μια ομάδα. Που παρέπε και προσπαθεί να αλλάξει πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο ας πούμε, να τη φέρει στον ίσιο δρόμο. Όχι. Άλλωστε, η λογική τη αντικατάσταση, ένα μέρο τη λογική, είναι ότι θέλουμε ένα προπονητή που να βοηθήσει την ομάδα να παίρνει τα ντέρμπι. Ναι. Κάτι που έχει λήψει τον. Ντέρμπι, ναι. πάντω δεν, δεν έχει πάρει, πάρει ακόμα. Το Όχι, δεν αυτό. έχει πάρει. Για ναι. Ναι. να τον βοηθήσει να πάρει τα ντέρμπι και να τον βοηθήσει να φτάσει στην κατάξη του πρωταθλήματο έχοντα στο μυαλό του την περασμένη σεζόν. Ναι. Που άρχισε καταπληκτικά και είχε αποκτήσει αυτή τη μεγάλη διαφορά από του υπόλοιπου, δεν κατάφερε αυτή τη διαφορά να την κρατήσει. Γι' αυτό στο τέλος, το κλειδί. το εκμεταλλευτεί. Ναι, τον πήρε το τερίμ παραπάνω. για ένα βήμα παραπάνω. Αν θα βγει ή όχι, είναι πολύ νωρί για να το πει κάποιο. Απλώ κάποια στοιχεία συζητάμε που φαίνονται να, να υπάρχουν. Ε, Επίση, με αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε. Μου ναι. κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση που κάνει ναι. για το Διδητή. Ναι. Πόσε φορέ έχει ακούσει προπονητέ ή ποδοσφαιριστέ να έχουν καλά λόγια για το Διδητή. Το... Ναι. Τι είπε ε, για λοιπόν, τον Διευθυντή, γιατί μου διέφυγε, να σου πω. Είπε ότι μα βοήθησε ο Διευθυντή, γιατί δεν σφύριζε πολύ ναι. και έτσι δεν υπήρχαν διακοπέ στο παιχνίδι και μα βοήθησε να βρούμε ρυθμό. Ναι. Μπορεί να το έχει στο μυαλό σου, ναι. να το συζητά ναι. με του συνεργάτε σου, ναι, αλλά ναι. να βγει έξω να ναι. το πει δημόσια. Εγώ, ελάχιστε ναι. φορέ, έχω ακούσει παράγοντε να λένε μπράβο ρε παιδιά, τι ωραίο Διευθυντή ήταν αυτό. Να πούμε τα καλόλογα. Πάντα ακούμε παράπονα. Και αυτό είναι ίσως και το πιο βασικό και το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας διαιτητής. Να αφήνει το παιχνίδι να παίζεται. Οι Έλληνες διαιτητές παραδοσιακά σφύριζαν και σφυρίζουν πολύ γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Να κρατάνε το ρυθμό χαμηλά για να μην τους ξεφεύγουν οι φάσεις. Αν οι Έλληνες διαιτητές, αν όλοι οι διαιτητές ε, αποφασίσουν να σφυρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, με λίγα λόγια να μειώσουν αισθητά τα σφυρίγματά του, σίγουρα θα βοηθηθεί το παιχνίδι. Δεν το συζητάω. Εννοείται. εννοείται. Αλλά αυτό το να μην χαθεί ο έλεγχο και να μην έχουμε σκληρά μαρκαρίσματα και να μην πρέπει να μπω στη διαδικασία ε, να, ναι. να βγάλω κόκκινε. Που να μπλέκω σκέτενες. τώρα, ναι, σφυρίζω εδώ, το σταματάω, παιδιά, Τέλο, αυτή είναι λογική. Έχει απόλυτο δίκιο. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. και να κλείσω με τι μεταγραφέ που κάνει ο Παναθηναϊκό. Μεταγραφή του Μπακασέτα είναι μια μεταγραφή, μια ποιοτική προσθήκη. Και έχω την εντύπωση ότι είναι ένα παίχτη που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Μπακασέτα Ιωαννίδη, έτσι του βλέπει στην ενδεκάδα. Ναι. ναι. Να πάει σε ένα πιο καθαρό 4-2-3-1 με τριάδα πίσω από τον επιθετικό και ο κεντρικό να είναι ο, ο Μπακασέτα για να είναι κοντά και στην αντίπαλη περιοχή. Όσο να πιο κοντά τον, τον έχει, στην αντίπαλη περιοχή, τόσο καλύτερα. Σε είναι. ρωτάω γιατί στην εθνική και όχι μόνο στην εθνική, τον έχουμε δει και ο Χτάρι, τον έχουμε δει και στι στις πτέρυγε, τον Μπακασέντα, τον έχουμε δει προφανώ και στον άξονα πίσω από τον επιθετικό. Ναι, νομίζω το ρόλο αυτό του τον έδωσε πρώτο ο Ζουνίδη στον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθο. Ε, και εκεί νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει ναι. καλύτερα. Στην ΑΕΚΑ, α πούμε, θυμάμαι εγώ, έμπαιζε και στα άκρα. Ναι. Ο μπορεί ναι, μπορεί να παίξει ναι. και στον άξονα πιο πίσω. Μπορεί ναι. να παίξει ο εσωτερικό μέσο ένα τέτοιο χτάρι. να παίξει ακόμα και ω δεύτερο αμυντικό χάφ στα οποία δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο. Είναι σε ψηλό επίπεδο. Ένα πολύ καλό παιδί. Ισχυρή προσωπικότητα. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο υστερεί ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή στα σούτ έξω από την περιοχή. Δεν βλέπει να σουτάρουν εύκολα μακριά από την περιοχή και να σουτάρουν με ποιότητα. Εικόνα για Μαξίμοβιτσα έχει. Μόνο και μόνο ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην εθνική ομάδα τη Σερβία τόσα χρόνια. Παίζει 5,5 χρόνια στην Χετάφε βασικό. Στη Λα Λίγκα. Αυτά στον τρίμηνο τα ξέρω κι εγώ. Εικόνα για Μαξίμοβιτ έχει. Ναι, Αυτό λέω. Έτσι, είναι... Αυτός έτσι Γιατί εγώ δεν έχω, δεν τον έχω δει. Ξέρω. Τα, τα το βιογραφικό του το ξέρω. Αλλά δεν τον έχω σε τον από να παίρνει την μπάλα να και να πει Wow, τι έκανε. Αλλά είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που κάνει πάρα πολύ δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Οι επιλογέ του είναι πάρα πολύ όριμε. Καλό χειριστή τη μπάλα μπορεί να την κρατήσει, μπορεί να τη μοιράσει σωστά. Ε, μπορεί να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δουλειά που κάνει ο Ρουμπέν Πέρευ, για παράδειγμα, που έκανε αυτά τα χρόνια ο Ρουμπέν Πέρευ στον Παναθηναϊκό. Σε υψηλότερε ταχύτητε, θα την κάνει τη σε τον Πέρεθ. Εκεί ναι. Έτσι θα τελειώνω. Σε υψηλότερε ταχύτητε σε σχέση με τον Ρουμπέν Πέρευ. Ε, μην πιάσουμε την κουβέντα για τον Ρουμπέν Πέρευ, γιατί ναι. θα τελειώσουμε αύριο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό θοδωσφαιριστή που βοήθησε πάρα πολύ ναι. και τον Γιωβάνοβιτ στο στυλ παιχνιδιού που ήθελε να, ε... να δει τον Παναθηναϊκό να, ναι. να παίζει και την ίδια την ομάδα. Εγώ θα πω ότι ομονοούμε ανησυχητικά σήμερα. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Εντάξει. Το βλέπει αυτό. Ναι. Ε, αλλά άμα θε να μπει σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη φιλοσοφία, ενό πιο run and gun, να το πω έτσι, παιχνιδιού, εκεί μπορεί να μην σου κάνει ο Ρουμπέν Πέρευ. Mm -hmm. Μπορεί να θε ένα Μαξίμοβιτ για να έχει αυτό το ρόλο. Έχει μείνει πίσω ο Ρουμπέν. Okay. Ναι. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε και του αναγνωρίζω όλα όσα του αναγνωρίζει κι εσύ, αλλά μου μοιάζει ιδίω φέτο. Καταβεβλημένος, να το πω, Καταπονημένος, Γιατί εντάξει. Το χρόνο δεν τον νίκησε κανείς και μοιάζει να είναι μισή έως μία ταχύτητα πίσω. Πολλέ φορέ ο Ρουμπέν. Με όλα τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του και τα στοιχεία του εκεί. Δεν έχει φύγει τίποτα. Βίτο Ρούγκο, δεν έχω ιδέα. Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Η ιδέα. Ε, ε, άμα ρίξει μια ματιά στο βιογραφικό ε. του, θα δει ότι πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή. Εμένα. Πολύ. Μόνο και μόνο το γεγονό ότι στο όνομά του περιλαμβάνεται το Φραντσέσκολη, μου κάνει. Α, δεν σου κάνει το Βιτορούγκο δηλαδή. Όχι. Του Βίκτορο Σουγκό. Όχι, όχι. Την προκειμένη περίπτωση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι. Όχι. Okay. Αλλά το Φραντσέσκολη μου κάνει. Εντάξει. Μένει να τον δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα. Να είσαι καλά.